Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλό Πάσχα με υγεία και χαρά. Χθες Μεγάλη Τρίτη παρακολουθήσαμε το τροπάριο της Κασιανής και ο καθένας μας μπορεί να διαρωτηθεί ποια ήταν αυτή η Κασιανή και γιατί κατέφεγε τα χρόνια εκείνα στο μοναστήρι. Λοιπόν, στα 820 ο Μιχαήλο Β' γίνεται αυτοκράτορας της ελληνικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας με προσωνύμιο Αύγουστος. Όμως πεθαίνει η γυναίκα του και ο γιος του Θεόφιλος με μικρός στην ηλικία πληγώνεται για το χαμό της αγαπημένης του μανούλας. Όμως πρέπει να ανατραφεί ως διάδοχος και εκπαιδευμένος στα στρατιωτικά καθήκοντα και ακόμα και στα αυτοκρατορικά. Ο πατέρας του παντρεύεται την Εφροσύνη, πολύ μικρότερος στην ηλικία του από τον ίδιο, η οποία αγάπησε ως γιο της το Θεόφιλο. Ο Θεόφιλος από τα εφηβικά του χρόνια έδειχνε ότι θα γίνει ένας θεαματικός άνδρας με συναισθηματικό χαρακτήρα. Στα 18 του χρόνια ήταν και ένας δεινός υπέας, γι' αυτό και σε υπηκούς αγώνες στον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης πρότευσε και ο υπόδρομος συγκλονίστηκε από τα χειροκροτήματα. Καθώς έκανε ξανά τον γύρο του υποδρόμου με αργό ρυθμό πιο κάτω από τα αυτοκρατορικά καθίσματα κεραυνοβολήθηκε από την ομορφιά μιας κοπέλας και στάθηκε και την κοίταζε, θαυμάζοντάς την. Όμως το αντιλήφθηκε ο υπασπιστής του και του συνέστησε να προχωρήσει για να μην προκαλέσει σκάνδαλο καθόλου. Στα 829 ο πατέρας του λόγω ηλικίας αισθανόταν βαριά τα αυτοκρατορικά του καθήκοντα και αποφάσισε να τον ανακηρύξει συναυτοκράτορα. Ελάτε να πάμε στην Αγία Σοφία για να παρακολουθήσουμε τώρα την ανακήρυξη. Ο ναός της Αγίας Σοφίας στη Βασιλεύουσα ήταν κατάμεστος. Ο Θεόφιλος στεκόταν στην εξέδρα με πρόσωπα προς την είσοδο του ναού, αναμένοντας τον αυτοκράτορα πατέρα του με τη σύζυγό του Αυγούστα πλέον Εφροσύνη. Έφνης το βλέμμα του καρφώθηκε στο γυναικονίτη, όπου στεκόταν μία νεάνιδα λευκοφορεμένη με πρόσωπο αγανότητας ως να ήταν Παναγία. Ο Θεόφιλος κεραυνοβολήθηκε. Όμως ποια ήταν η κοπέλα αυτή? Ήταν η κόρη του Πατρικίου, η Κασιανή, η οποία ήταν μία από τις 12 παρανύμφους στο γάμο του πατέρα του με την Εφροσύνη. Στην καρδιά του Θεόφιλου άνθησε τότε, όπως ήταν στα νεανικά του χρόνια, στα μεταφημικά του χρόνια, ένας έρωτας συγκλονιστικός. Όπως και επίσης και στην καρδιά της Κασιανής, που τους συγκλώνιζε και τους δύο σε όλη τους τη ζωή, ο έρωτας και στο τέλος εξελίχθηκε σε τραγωδία.
Μετά την εφηβεία του ο Θεόφιλος κλεινόταν στο αναγνωστήριο διαβάζοντας συνεχώς, η μητριά του βλέποντας τον στεναχωρημένο σκέφτηκε ότι είναι καιρός πλέον να βρει ένα τέρι για να αποτινάξει την απομόνωση του και τη στεναχώρια του. Προσκάλεσε λοιπόν 12 νεάνιδες από οικογένειες πατρικείο και υψηλών αξιωματούχων στα ανάκτορα, στη μεγάλη αίθουσα των ανακτόρων, και μεταξύ αυτών ήταν και οι Κασιανοί. Αφού και ο πατέρας της ήταν πατρίκιος, όμως ο πατέρας της παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του στην κυβέρνηση της εποχής εκείνης, διότι μενόταν την εποχή εκείνη ο πόλεμος μεταξύ των δύο παρατάξεων. Μενόταν ο πόλεμος μεταξύ των οικονομάχων και των εικονολατρών. Η γραμμή των ανακτόρων του Μιχαήλ Β' του πατέρα του, αλλά και του ίδιου του Θεόφιλου, ήταν εναντίον της εικονολατρίας, και γι' αυτό τα ανάκτορα έκαναν τα πάντα για να, επικρατήσουν οι εικονομάχοι. Στη μεγάλη αίθουσα των ανακτόρων, όπου τα πάντα ήταν επίχρυσα και από ακριβό βελούδο, στην οποία δέχονταν όλους τους ξένους η Βυζαντινή αυτοκρατορία την εποχή εκείνη, οι 12 νεάνιδες ήταν παρατεχμένες και εισήλθε ο Θεόφιλος. Κατά τον σχεδιασμό έπρεπε να περάσει από την κάθε μία και σε όποιον θα σταματούσε να της δώσει το χρυσό, το επίχρυσο μήλο, τότε η κοπέλα αυτή θα γινόταν η μνηστή του, θα γινόταν η σύζυγός του και θα γινόταν και Αυγούστου στο μέλλον. Ο Θεόφιλος προσπερνούσε τη μία κοπέλα μετά την άλλη, κλάματα και δάκρυα. Η καθεμία έχανε το βασιλόπουλό της. Ο Θεόφιλος, υψηλός και επιβλητικός, στάθηκε εμπρός στην Κασιανή έκθαμβος. Όμως ο Θεόφιλος δεν ήθελε σύζυγο που να είναι πνευματικά, πολύ πνευματικά αναπτυγμένη, διότι θα επενέβαινε στα αυτοκρατορικά του καθήκοντα. Γι' αυτό, για να δοκιμάσει την Κασιανή, τη ρώτησε κατά τη γλώσσα της εποχής εκείνης: «Ω γίνε, ως εκ της γυναικός εκρύει τα φαύλα, ω κοπέλα μου, μήπως από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα δεινά, προέρχονται όλα τα κακά?» Και η Κασιανή, με την πλούσια φιλολογική της κατάρτιση, και καθώς ήτανε εικονολάτρης όπως ήταν και η οικογένειά της, διότι η οικογένειά της συνδεόταν με πολλούς καλογύρους και επίσης με πολλούς καλογύρους και επίσης με πολλούς ηγουμένους που ήταν όλοι εικονολάτρες. Η Κασιανή λοιπόν απήντησε
ότι εκ της γυναικός εκρή τα κρύπτω. Από τη γυναίκα προέρχονται τα καλύτερα, τα θεία, τα ωραία. Από τη γυναίκα δημιουργείται η ζωή. Η γυναίκα είναι ευλογημένο πρόσωπο του ύψιστου, του δημιουργού. Γίνεται η μάνα. Είναι εκείνη στην οποία μέσα σε 9 μήνες δημιουργείται μία ζωή για να ζήσει 10 ετίες εις αυτόν τον ωραίο παράδεισο, σε αυτόν τον ωραίο κόσμο στη γη μας. Θεώρησε την απάντηση αυτή ο Θεόφιλος, ότι η Κασιανή διαπνεόταν από ευφιέστατο πνεύμα και πιθανόν να τον είχαν πληροφορήσει ότι ήταν και εικονολάτρης, γι' αυτό και έκανε ένα βήμα αριστερά και έδωσε το μήλο στη Θεοδώρα, η οποία ήταν αδελφή του Βάρβα και του Πετρονά. Τη στιγμή αυτή ο έρωτας της Κασιανής επλήγει θανάσιμα, αλλά επίσης επλήγει θανάσιμα και ο έρωτας του Θεόφιλου. Από την ημέρα εκείνη ξανακλείστηκε στο αναγνωστήριό του και συνεχώς διάβαζε. Η Εφροσύνη αντελήφθηκε ότι ο Θεόφιλος μετάνιωσε για την πράξη του αυτή, αλλά βέβαια πλέον ήτο πολύ αργά. Όμως στα παρασκήνια των ανακτόρων ήταν ο Βάρδας και ο Πετρονάς, οι οποίοι επεδίωκαν να προωθήσουν την αδελφή του στη Θεοδώρα εις τον θρόνο, με απότερο σκοπό στο τέλος να εξοντώσουν τον Θεόφιλο και να καταφέρουν να αγκιστρωθούν, να ανέβουν στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Θεόφιλος απέφευγε τη Θεοδώρα, βαλτός, και ο υπασπιστής του ακόμα συμμετείχε, άρχισε να κατηγορεί την Κασιανή ότι είναι θερμή εικονολάτρης και ετοιμάζει μάλιστα εξέγερση των εικονολατρών μαζί με τον ηγούμενο Ναυκράτιο και διατάσσει τον εγκλεισμό της Κασιανής στο μοναστήρι της Παντάνασας, αφού τον πληροφόρησαν ότι έχει εραστεί το στρατηγό Λέοντα, ενώ η αλήθεια ήταν ότι εκείνος αγαπούσε και επεδίωκε να παντρευτεί την Κασιανή. Αλλά η Κασιανή δεν ανταποκρινόταν στον ερωτά του, τον απέφευγε τελείως. Όμως η συνωμοσία Βάρδα και Πετρονά και Θεοδώρας, πλέον τα 3 αδέρφια, έφτασε στα αυτιά του Θεόφιλου και διέταξε τον εγκλεισμό της Θεοδέρας σε μονή. Ο Θεόφιλος την εποχή εκείνη είχε ένα γελοτοπιό, το Λίλιο, ο οποίος παρακολουθούσε και μεταβίβαζε τα πάντα. Και όταν ο Θεόφιλος ξεκίνησε πλέον να πάει να της πει της Θεοδώρας ότι ήρθε η ώρα να προσδιορίσουν το γάμο τους, άκουσε συνομιλίες των τριών που συνομωτούσαν κατά του Θεόφιλου, και τότε ο Θεόφιλος
έσπευσε στη μονή της Παντάνασσας και ζητά από την Κασιανή να τον συγχωρέσει και τη ζήτησε να την πάρει στα ανάκτορα για να παντρευτεί. Τότε πηγαίνει ο πατέρας της Κασιανής, ο Πατρίκιος, και της φωνάζει: «Την κατάρα μονάχης, αν χωρίσεις το ανδρόγυνο!» Και η Κασιανή, πληγωμένη πλέον βαθιά, σκεφτόταν να κλειστεί οριστικά στο μοναστήρι. Τελικά ο Θεόφιλος παντρεύτηκε τη Θεοδόρα, και ενώ καθόταν η Κασιανή στον εξώστη του διόρροφου σπιτιού της, έφνησε από κάτω, πέρασε η άμαξα με τους νεόνυμφους. Επεφημούμενος από το πλήθος του λαού, η Κασιανή ξεκάρφωσε τα 2 τριαντάφυλλα που είχε στο στήθος της και τα πέταξε στην άμαξα τους Ζεύγους. Αυτά έπεσαν στα πόδια του Θεόφιλου. Εκείνος έσκυψε και τα πήρε και τα γλυκοφίλησε και δάκρυα κυλήσαν από τα μάτια του. Αλλά και η Κασιανή στον εξώστη ξέσπασε σε λυγμούς που κράτησαν ώρα πολύ. Επειδή η Κασιανή δεν έσπευσε να υποβάλει τα σέβη της στην Αυγούστα Θεοδόρα, διέταξε τη φυλάκιση της ξανά στο μοναστήρι. Ο Θεόφιλος τα πληροφορήθηκε και πήγε στο μοναστήρι και ενώπιον της Κασιανής απείλησε την ίδια τη Θεοδόρα, τη γυναίκα του πλέον, τη σύζυγό του πλέον, αν ξαναενοχλήσει την Κασιανή θα αντιμετωπίσει τη σκληρή τιμωρία εκ μέρους. Τα δύο αδέρφια, Βάρνας και Πετρονάς, συνωμοτούσαν χωρίς να το προλύσει η αδερφή του Αυγούστου, Θεοδόρα. Ενώ πρώτα το γνώριζε, μετά σταμάτησαν να επικοινωνούν με την αδερφή τους. Ο δε Πετρονάς θεώρησε κατάλληλο το χρόνο εξόντωσης του Θεοφίλου, διότι κυκλοφορούσε ο Θεόφιλος ως συναυτοκράτορας χωρίς την προσωπική του φρουρά και μάλιστα κυκλοφορούσε και τα δειλινά και τα βράδια. Έφνηστο σκοτάδι, καθώς ήταν έφυπος ο Θεόφιλος στο άλογο του, ένας κακοποιός πλησιάζει το Θεόφιλο και ο Πετρονάς από μακριά φώναξε: «Χτύπα τον τώρα!» Όμως ο Ακύλας, με από την προσωπική του φρουρά με τους υπούς του, έφτασε και πλησίασε εκείνη τη στιγμή και αναγνώρισε τη φωνή του Πετρονά. Αλλά ο κακοποιός ήδη είχε δώσει ένα χτύπημα στην πλάτη με ένα μαχαίρι. Και πληγωμένος καθώς ήταν ο Θεόφιλος, τον μετέφερα στο πλησιέστο μοναστήρι, όπου και εκεί σ' αυτό ήταν και η Κασιανή. Η Κασιανή τότε, με την ηγουμένη του μοναστηριού, επισκέπτονταν κάθε μέρα το Θεόφιλο επί λίγη ώρα.
Εν τω μεταξύ λόγω ηλικίας απεβίωσε ο πατέρας του, γι' αυτό και είχε πλέον τον τίτλο του Αυτοκράτορα. Ο Θεόφιλος Αυτοκράτορας το Διληνό, μιας από τις επόμενες ημέρες, καθώς η γη λόγω άνοιξης ανθοφορούσε, ο Αυτοκράτορας λοιπόν άκουσε μία μελωδία από το άσμα ασμάτων της αγάπης. Ήταν η Κασιανή που τραγουδούσε με τη γλυκόφωνη φωνή της. Συγκρονίστηκε ο Θεόφιλος. Όμως άνοιξε η πόρτα του δωματίου που εφιλοξενήτων ο Θεόφιλος και μπήκε η Κασιανή ψάλλοντας με την γλυκόφωνη φωνή της. Όχι μόν παρήλθε, όχι μόν ασπέρασε, ο ιετός απήλθε, οι δυνατές βροχές σταμάτησαν, τα άνθη όφθη, τα λουλούδια φάνηκαν στη γη και ο πλυνήρης άρχοντας ανταπάντησε. Ο πλυνήρης Αυτοκράτορας ανταπάντησε. Ο καιρός της τομής έφθακε. Ο καιρός της αλλαγής έχει φτάσει. Η φωνή της Τριγόνης ακούστη. Η φωνή του πουλιού Τριγόνη ακούστηκε. Ω, τι θαυμάσια φύση, τι γλυκός καιρός. Αγκαλιάστηκαν ο Αυτοκράτορας με την Κασιανή, αλληλοσυγχωρέθηκαν και χάρηκα το λυρισμό του ερωτά της. Αυτή ήταν η δεύτερη αμαρτία της Κασιανής. Οι πρώτες αμαρτίες της Κασιανής ήταν όταν έγραφε ή όταν ζωγράφησε στο μυαλό της, μπροστά στα μάτια της εμφανίζονταν η μορφή του Θεόφιλου και τη συγκλώνησε. Όπως ήταν στο μοναχείρι, αισθανόταν ότι αμάρτανε ότι ήταν αμαρτωλή. Ο πρώτος είναι αλήθεια ο νεανικός έρωτας, ισοβίως δεν σβήνει και δεν έσβησε ισόβια από την Κασιανή και ούτε από το Θεόφιλο. Ο Θεόφιλος που υπεραγαπούσε τον άρχοντά του τον πληροφόρησε ότι Βάρδας και Πετρονάς, τα δύο αδέρφια, είχαν αγοράσει ένα καράβι και το ετοίμαζαν να αρπάξουν την Κασιανή και να πάνε να την πουλήσουν ως δούλοι. Και τότε ο Θεόφιλος κατάφερε και το κατάκαψε και επομένως ματαιώθηκε αυτή η απαγωγή της Κασιανής. Οι συνωμότες με κακοποιούς συνέλαβαν άλλη φορά, άλλη μέρα συνέλαβα την Κασιανή και τότε σκέφτηκαν να την βάλουν σε βάρκα και με τη βάρκα αυτή να την αποβιβάσουν στα μικρασιατικά παράλια. Πράγματι και έτσι έγινε. Κακοποιοί συνέλαβαν την Κασιανή, την έβαλα στη βάρκα, της έδεσαν τα χέρια πιστάγκωνα αλλά η ακτοφυλακή κυνήγησε τη βάρκα
και οι κακοποιοί πέσανε στη θάλασσα και χαθήκανε, εξαφανίστηκαν. Αλλά η βάρκα παρεσύρθηκε, η λέμβος παρασύρθηκε από τα κύματα και το άλλο πρωί έφτασε στα παράλια, σε παράλιο της Μικράς Ασίας. Ένας στρατιώτης είδε στη βάρκα μέσα την κοπέλα, επήγε και την έλυσε και την πήρε στο στρατόπεδο. Την παρουσίασε στο στρατόπεδο ως Λαφυρότ. Εκεί όμως στο στρατόπεδο την Κασιανή την είδε ο Σοφρόνιος, ο οποίος ήταν πρώην υπασπιστής του Θεόφιλου, και την παρουσίασε στο Λεόντιο. Ο Λεόντιος όταν είδε την Κασιανή εκμυστηρεύτηκε τα πάντα. Ήδη έχω στασιάσει τις απάντες, της είπε, με το όνομα Θωμάς. Θα βαδίσω κατά της Κωνσταντινούπολης με το στρατό μου. Χίλιοι καλόγεροι θα ανοίξουν τις πύλες των τυχών της Κωνσταντινούπολης, τις πύλες των τριπλών τείχων της Κωνσταντινούπολης, και τότε θα συλλάβουμε τον Θεόφιλο. Και αν συμφωνείς, Κασιανή, εγώ θα σε κάνω Αυγούστα και θα έχεις όλα τα μεγαλεία και όλη την εξουσία που πιθανόν να ονειρεύεσαι. Όμως ο Λεόντιος, ο στρατηγός Λεόντιος, με τους αξιωματούχους του τα βράδια πήγαν στο πλησιέστερο μοναστήρι και εκεί έφαγαν, ήπιαν και μέθησαν. Και τότε από τους μεθυσμένους αξιωματικούς και από τον ίδιο ακόμα τον Λεόντιο πληροφορήθηκε το σύνθημα και το παρασύνθημα της βραδιάς εκείνης. Γι' αυτό η Κασιανή εσπεσμένα γύρισε και τότε εντύθηκε ως στρατιώτης και φόρεσε και περικεφαλαία. Έλυσε ένα από τα άλογα που νόμισε ότι ήταν και το πιο γρήγορο, και οπλισμένη καθώς ήταν με ακόντιο και ξύφος φαινόταν ως άντρας στρατιώτης. Πλησίασε στον πρώτο φρουρό, είπε το σύνθημα και ο φρουρός την άφησε να περάσει. Πλησίασε στο δεύτερο, είπε το παρασύνθημα και εκείνος την άφησε να περάσει. Όταν όμως πλησίασε στο τρίτο φρουρό και δεν ήξερε το δεύτερο παρασύνθημα, τότε η Κασιανή κινεί το αρχοντιό της και το σπρώχνει απότομα και εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα με το άλογο της. Με κάποιο πλεούμενο κατάφερε και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν βράδυ. Ο Θεόφιλος ήταν στο γραφείο του πάλι στενοχωρημένος, γιατί είχε πληροφορηθεί ότι η Κασιανή εξαφανίστηκε, την εξαφάνισαν, και καθώς ήταν σκυμμένος μελετώντας άκουσε βήματα. Τα βήματα αυτά ήταν του υπασπιστού του. Και ο Θεόφιλος ρώτησε, μήπως έχουμε κανένα νέο αν βρέθηκε η Κασιανή ή όχι. Και ο υπασπιστής απάντησε, μεγαλειότατε, η Κασιανή είναι μπροστά σας.
Ο Θεόφιλος σήκωσε το κεφάλι του και βλέπει ένα στρατιώτη. Αλλά η Κασιανή έβγαλε, αφαίρεσε το κράνος, αφαίρεσε την περικεφαλαία και τότε ο Θεόφιλος, αφού βέβαια έφυγε από την αίθουσα, από το αναγνωστήριο υπασπιστής, αγκάλιασε και καταφυλούσε όλα την Κασιανή. Αυτό ήταν το δεύτερο αμάρτημά της. Ο Θεόφιλος της είπε ότι θα χωρίσει τη Θεοδώρα και θα παντρευτούνε πλέον τώρα. Αλλά δυστυχώς, αλλά η μοίρα σχεδιάζει. Ακόμα και ο ίδιος ο Πατριάρχης έφτασε και συνάντησε την Κασιανή και της είπε ότι θα πράξει το μεγαλύτερο αμάρτημα αν χωρίσει ούς ο Θεός συνέζευξε, αν χωρίσει σ' αυτούς που έχει ενώσει ο ίδιος ο Θεός. Η Κασιανή κάθεται, έφυγε πληγωμένη, στενοχωρημένη και κατέφυγε στο μοναστήρι. Όμως η Κασιανή μετά τους εναγκαλισμούς και τα φιλιά του μεταβίβασε στο Θεόφιλο τα μέλλοντα να συμβούν με τον Λεόντιο. Του είπε ότι 1000 καλόγεροι, 1000 μοναχοί θα ανοίξουν τις πύλες. Και τότε ο Θεόφιλος συνέλαβε πολλούς καλογύρους και ενθουσίασε και το στρατό του. Ώστε όταν ο Λεόντιος έφτασε έξω από τα τείχη, τότε ο στρατός του Θεόφιλου με τον ίδιο επετέθησαν εναντίον του στρατού του Λεόντιου και τον κατατρόπωσαν. Αν και είχε φέρει 4 παιδιά στη ζωή με τη Θεοδώρα, εντούτοις ο Θεόφιλος επέμενε να παντρευτεί την Κασιανή. Όμως, και μάλιστα στο πρόγραμμα είχε να παραιτηθεί, να γίνει απλός πολίτης και να την παντρευτεί. Τόσο ήταν ο έρωτας του για την Κασιανή, αλλά και εκείνος της Κασιανής ο έρωτας ήταν φλογερός. Ένας αγγελιοφόρος με μια λαχανιασμένο άλογα ετοιμάστηκε, σταμάτησε εμπρός του και του ανάγγειλε ότι ο Μουτασίμ, ο αρχηγός των Αράβων που λιορκεί τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Και ο Θεόφιλος απάντησε, παραιτήθηκα, δεν είμαι πλέον εγώ αυτοκράτορας. Και τότε ο αγγελιοφόρος φώναξε, κρίμα αυτοκράτορα που σου είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη. Όμως ο Θεόφιλος άκουσε το λαό που τον εφημούσε στις γειτονιές και φώναζαν, Θεόφιλε σώσε αυτοκράτορα, σώσε την Κωνσταντινούπολη από τους Άραβες. Οι δύο φωνές, η μία της πατρίδος η γλυκόφωνη και η άλλη φωνή του έρωτα, τότε πάλεψαν μέσα στη ψυχή του και η γλυκόφωνη της πατρίδος φωνή, το χρέος, το καθήκον, το ιερό χρέος υπερίσχυσε. Ο Θεόφιλος κίνησε το στράτευμά του και ξεδίωξε τους Άραβες.
όταν εξεδίωξε τους Άραβες, βάθηκε να αναζωογονήσει την αυτοκρατορία του. Είχε δε φέρει και στον κόσμο και τον διάδοχό του, τον Μιχαήλ τον Τρίτο. Έτσι λοιπόν ο Θεόφιλος ενίσχυσε τους αγρότες, οικοδόμησε σχολεία, οργάνωσε άριστα τον εθνικό στρατό, ανέπτυξε το εμπόριο, ανοίγει εκκλησίες και ενδιαφέρθηκε για την ανακούφιση των φτωχών και των αδυνάτων. Η Κασιανία ενδύθηκε το ράσο της μοναχής και νυμφίος της πλέον τώρα ήταν ο γλυκός Ναζωραίος. Ο Θεόφιλος απέκτησε, όπως είπαμε, και διάδοχο. Καταθλιμμένος ο Θεόφιλος αισθανόταν στις πλάτες του τα χρόνια που τον βάλαινα και θέλησε για τελευταία φορά να δει την Κασιανή που ήταν πλέον μοναχή και είχε φορέσει το ράσος της μοναχής. Η Κασιανή στη Μονή υπηρετούσε πιστά τον νυμφίο της τον Χριστό. Όμως ακόμα και τώρα, κάθε φορά που ζωγράφιζε ή κάθε φορά που έγραφε ένα ύμνο, διότι έγραψε και πάρα πολλούς ύμνους, έβλεπε μπροστά της τη μορφή του αγαπημένου της, του αγαπημένου της Θεόφιλου. Αλλά και ο Θεόφιλος έζησε και ακόμα ζούσε με τη μορφή της αγαπημένης του Κασιανής. Τον έτρωγε ο πόθος του να ξαναδεί την Κασιανή προτού ίσως εγκαταλείψει τούτο τον ωραίο κόσμο. Η Κασιανή που είχε νυφευθεί τον νυφίο της αισθανόταν αμαρτωλή συνεχώς, ότι αμάρτανε συνεχώς, διότι ενώ ζωγράφιζε παραδείγματος χάρη ακόμα και τον ίδιο τον Χριστό, μπροστά της κατέβαινε η μορφή του Θεόφιλου. Και τότε η Κασιανή ένα δειλινό κάθισε στο φτωχικό κελί της και έγραφε: «Κύριε, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, την συνεσθωμένη θεότητα μυροφόρο αναλαβούσα, την τάξη οδυρωμένη μοίραση προτού ενταφιασμού σου κομίζει. Κύριε, Κύριε, εγώ η γυναίκα που ενεπλάκησε πολλές αμαρτίες, αισθάνομαι τη θεότητά σου και σαν μυροφόρος οδυρώμενη, Κύριε, σου προσκομίζω αρώματα πριν από τον ενταφιασμό σου». Και γράφει η Κασιανή παρακάτω: «Ήμι λέγουσα ότι νύξ μη υπάρχει και ίστρος ακολασία. Ζωφόδιστε και ασέλινος, έρος της αμαρτίας. Αλίμονο, Κύριε, κραυγάζω, διότι στη ψυχή μου υπάρχει σκοτάδι, πειρασμός αμαρτίας, δίσοσμος και σκοταδιστής έρωτας που με παρασύρει προς την αμαρτία. Και συνεχίζει η Κασιανή:
δέξου μου τα σπληγάστοντα κρύα μου, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης το είδω. Δέξε Κύριε, δέξου Κύριε τις πηγές των δακρύων μου. Εσύ ο οποίος από τη θάλασσα εξάγεις το είδωρ με τα σύννεφα το είδωρ. Και η Κασιανής συνέχισε. Κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας. Ο κλίνας στους ουρανούς τι αφάτο σου κενώσει. Λίγησε Κύριε εμπρός εμένα ακούγοντας τους στεναγμούς της καρδιάς μου. Εσύ Κύριε που αδειάζεις τους ουρανούς ανεξήγητα από το νερό με τα σύννεφα. Και συνεχίζει ακόμα η Κασιανή. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδια. Θα φιλήσω πολλές φορές τα Άγια πόδια σου Κύριε. Αποσμίξω τούτους δε πάλιν της κεφαλής μου βοστρίχης και θα σκουπίσω τα πόδια σου με τους βοστρίχους το μαλλιό μου. Καθώς όμως η μοναχή έγραφε τον στίχο αυτόν και αναλυόταν σε δάκρυα, ηκετεύουσα τον Κύριο να τη συγχωρέσει για τις αμαρτίες του έρωτα της καρδιάς της, άκουσε πέταλα αλόγου και θόρυβο και συμβαίνανε ότι ήρθε ο Αυτοκράτορας ο Θεόφιλος. Και έτρεξε να κατεβεί στο ναό για να κρυφτεί. Ο Αυτοκράτορας αναζήτησε το κελί της μοναχής, μπήκε και στο λιτό τραπέζι διάβασα την ηκεσία προς τον Κύριο και ο Θεόφιλος πρόσθεσε από κάτω γράφοντας. «Ον εν το παραδείσο Εύα των Ειλινών, κρότον τη σωσή ηχηθήσα το φόβο εκρύβει. Καθώς η Εύα, καθώς η γυναίκα, ήταν στον παράδεισό της, άκουσε κρότον στα αυτιά της, άκουσε θόρυβο στα αυτιά της και τότε από το φόβο της εκρύβη. Σηκώθηκε ο Θεόφιλος και υπέθεσε ότι η Κασιανή θα είχε κατέβει οπωσδήποτε στην εκκλησία και κατέβηκε και αυτός κάτω και καθώς την είδε εκεί στην εμπρός εις το Χριστό γονατισμένη της φώνα, άνοιξε την αγκάλι του να τύχε να την αγκαλιάσει και να της φιλήσει και εκείνο του φώναξε «Μη Αυτοκράτορα, έχω πλέον νυφευθεί των νυμφίων». Ο Θεόφιλος έφυλε συντετριμένος, έφυλε στενοχωρημένος. Η Κασιανή συνέχισε τη γραφή της της ηκεσίας και αφού σεβάστηκε τη γραφή του αγαπημένου της, συνέχισε να γράφει παρακάτω η Κασιανή. Αμαρτιόμουν τα πλήθη και κρυμάτων σου αβίσους τι σε ξυπνιάσει ψυχοσώστα σωτήρ μου. Τα πλήθη των αμαρτιών μου Κύριε και την άβυσον των κρυμάτων μου
ποιος θα μπορέσει να με αυτό, ποιος θα μπορέσει να με ανακουφίσει και να με σώσει. Μόνο εσύ, Σωτήρ μου, μπορεί να το καταφέρει, να σώσεις τη ψυχή μου. Και γράφει η Κασιανή παρακάτω, μη με τη συνδούλη παρήρης, ο αμέτρητον έχω το έλεος. Μη με παραβλέψεις, Κύριέ μου, εμένα τη δούλη σου, εσύ που έχεις αμέτρητη ευσπλαχνία. Ο Θεόφυλλος έφυγε καταστενοχωρημένος. Ύστερα από 3 μήνες αρρώστησε και απεβίωσε. Η Θεοδόρα ως Αυγούστα καθιέρωσε την εικονολατρία, αλλά ο γιος της ο Μιχαήλο Τρίτος, αφού έγινε ενήλικος, την έκλεισε σε μοναστήρι και επομένως της αφαίρεσε το αξίωμα της Αυγούστας. Ο Θεόφυλλος ενταφιάστηκε στον Ναό των Αποστόλων και δείτε τώρα 2 μοναχές που προσήγγιζαν προς τον τάφον του Θεόφυλλου, οι οποίες γονάτισαν, εναπέθεσαν τα άνθη που κρατούσαν στον τάφο του. Δάκρυα έβρεξαν τις παλιές τους και ενώπιον του νεκρού αλληλοσυγχωρήθηκαν. Έκτοτε ο ύμνος της οικεσίας της Κασιανής ψάλλεται ως ροπάλιο κάθε Μεγάλη Τρίτη βράδυ, ενώ έπρεπε, το σωστότερο ήταν, ενώ θα έπρεπε να υμνοποιηθεί και να ψάλλεται από χοροδία, οπότε θα είχε τη μεγαλύτερη απήχηση στις ψυχές των χριστιανών. Αυτή ήταν η τραγική ζωή του Θεόφυλλου και της Κασιανής. Η Κασιανή έγραψε πολλά ποιήματα θρησκευτικά, πολλούς ύμνους, αλλά και αγιογράφησε. Όμως εφόρου ζωής ο έρωτάς της την βασάνιζε, όπως βασάνιζε και τον ίδιο το Θεόφυλλο.